Δεν ξέρω γιατί με κυνηγάει η ερώτηση συνέχεια από μαθητές και από μη μαθητές. Δάσκαλε, τρέχομαι στο μπουζούκι. Θα προσπαθήσω να το αναλύσω από μια άλλη πτυχή της ζωής. Υπάρχουν ανθρώποι οι οποίοι μιλάνε και σου μιλάνε πολύ αργά. Αργά. Σου δίνω να καταλάβεις. Αλλά σου δίνω να καταλάβεις ένα άλλο, ότι δεν υπάρχει ενέργεια. Αν χρειαστεί να γρήγορα να ενεργήσουν για κάτι, και είναι οι άλλοι οι οποίοι σου μιλάνε πολύ γρήγορα, μάλιστα πολλές φορές μπερδεύουν και τα λόγια τους. Αυτά τώρα είναι τα άκρα. Η μέση ποια είναι, το οποίο έχει να κάνει το μπουζούκι. Τα άκρα είναι το... εξηγήσει κανένας που κάνω έτσι και θα πει τώρα τι έγινε. Έτυχε. Και έχω δουλέψει με παλιούς και με πιο καινούριους στη διαδρομή μου. Με τον Κώστα Καπλάνη, με τον Μπίνη, με τον Σταύρο Τζουανάκο, με τον Τζομίδη και πολλούς διάφορους. Λέω από τους παλιούς, με τον Παλαιολόγο, στη Στάμνα. Αυτό όμως που θέλω να πω δεν είναι ότι εγώ έχω δουλέψει. Είδα το αργό, είδα το γρήγορο και είδα και το μεσαίο. Ο Μπουζουξής, η απάντηση είναι, πρέπει να είναι σε μια κατάσταση σαν τον οδηγό που οδηγάει το αυτοκίνητο, ανά πάσα στιγμή, αν του τύχει ένα φορτηγό το οποίο εκεί είναι κολλημένο, πρέπει να κολλήσει αυτός, να πηγαίνει με 10, με 15, με 20, άντε 30. Δεν πάει να βράζει μέσα του. Καλό να βράζει, μόλις φύγει, γιατί πρέπει να πάει στη δουλειά του εκεί και βράζει. Αλλά δεν πρέπει να τους προσπεράσει να βρεθεί αντιμέτωπος ή να δώσει μια μετοπική και να σκοτωθεί. Πρέπει να μάθει να περιμένει. Αυτός είναι ο καλός μπουζουξής. Και όταν χρειαστεί να τα δώσει όλα, να τα δώσει όλα. Διαφορετικά θα είναι ή του αργού ή του γρήγορα. Ο καλός ο μπουζουξής είναι ο αυτός που έχει και το αργό και το πολύ γρήγορα, αλλά κάθεται στη μέση. Εάν παίξει αργό και χρειαστεί να, από το να πάει το πολύ γρήγορα, τι γίνεται. Παίζει αργά. Βγαίνει ένας τραγουδιστής, μια τραγουδίστρια και είναι... Τα τραγούδια πετούν ταχύτητα. Τι γίνεται. Μέχρι να συνέρθει, καληνύχτα. Έχει πετάξει 40 πράσινες. Για τους μουσικούς που γνωρίζουν τι είναι πράσινες. Φάλτσες νότες. Τι κάνουμε. Οπότε ο μπουζουξής πρέπει να είναι σε ετοιμότητα να παίξει το αργό του, να παίξει το μεσαίο, να παίξει το γρήγορα. Αλλά, προσοχή, δεν φλιαρούμε. Παίζουμε γρήγορα εκεί που χρειάζεται να παίξουμε γρήγορα. Και το γρήγορο δηλώνει ζωντάνια. Δέστε ένα που ξέρει πότε να παίξει γρήγορα και ένα που δεν παίζει γρήγορα. Ο ένας έχει ζωντάνια, ο άλλος είναι... Καλός βέβαια και ο ένας κατά το είδος του, καλός και όλο και το είδος του. Αλλά λέμε τώρα για ένα επαγγελματία, ο οποίος πρέπει να έχει το αργό, πρέπει να έχει το μεσαίο και πρέπει να έχει το γρήγορο. Άρα, μελετάμε, αποδικεύουμε στη μελέτη μας, αποδικεύουμε ενέργεια και τη χρησιμοποιούμε σωστά. Μην κάνεις κατάχρηση εξουσίας. Και επειδή είσαι γρήγορος, παίζεις γρήγορο για να δείξεις ότι είσαι γρήγορος. Και βάζεις βιντεάκια και παίζεις και πλακώνεσαι και κάνεις εκεί πράγματα τα οποία θες να δείξεις ότι είσαι γρήγορος. Δεν είναι καλό. Δάσκαλε, παίζεις πολύ γρήγορα, χάλασε το μπουζούκι.
Χαίρομαι πολύ. Μάλλον δεν έχεις δει και τα άλλα βιντεάκια, φαίνεται. Γι' αυτό το λόγο βάζω στο βιντεάκι, χωρίς κέρδος, για να βοηθήσω. Όταν χρειαστεί να παίξεις αργά, θα παίξεις αργά. Όταν χρειαστεί να παίξεις γρήγορα, θα παίξεις γρήγορα. Εάν δεν παίξεις γρήγορα, θα ξεφτυλιστείς, θα ρεζιλευτείς. Δεν γίνεται. Οπότε, μελέτα στο γρήγορο και κράτα την ενέργειά σου να βράζεις και ας μην τη χρησιμοποιήσεις. Να φύγεις, εξάλλου όταν αυτή την ενέργεια δεν τη χρησιμοποιήσεις και περάσει όλη η βραδιά και δεν τη χρησιμοποιήσεις, φύγεις και τι λέει παιδιά, τελειώσαμε, αφού τώρα αρχίσαμε. Δεν ξοδεύει και η ενέργεια. Η ενέργεια έρχεται μόνο με τη μελέτη όταν παίζεις γρήγορα. Με το να παίζεις αργά, είναι άλλο είδος μελέτη. Άρα, η απάντηση είναι που με ρωτάνε και με ξαναρωτάνε, παίζουμε γρήγορα. Κάποιοι με ρωτάνε για να δουν τι σκοπό έχω εγώ. Η απάντηση είναι ότι παίζουμε γρήγορα εκεί που χρειάζεται να παίξουμε γρήγορα. Όχι να κάνουμε κατάχρηση εξουσίας και βέβαια παίζουμε γρήγορα. Πώς θα ανταπεξέλθουμε στις ανάγκες. Είναι σε ευθυμία, παίζεις ένα σόλο και είναι πολύ γρήγορα. Πώς θα ανταπεξέλθεις. Θα βγει βρώμικο και θα είσαι στα όρια. Τι εντύπωση θα δώσεις μουσικούς. Τι εντύπωση θα δώσεις στους άλλους μουσικούς που ήρθαν να σε ακούσουν. Τι εντύπωση θα δώσεις στα αφεντικά. Ο μουσικός πρέπει να είναι γρήγορος, να έχει το πορτοφόλι του τόσο γεμάτο, να ξοδεύει και να του μένουν κι άλλα λεφτά. Άμα τα ξοδεύεις ίσα ίσα και χρειαστεί να αγοράσεις κάτι και να έχεις λεφτά, είσαι μείον. Πρόσεχε την καρδιά σου. Τρέχα. Όταν χρειαστεί. Σταμάτα. Το πρέπει να σταματήσεις. Να είσαι σταθερός όταν πρέπει να είσαι σταθερός. Και μην ακούς κανένα, γιατί ο καθένας ξέρει τι λέει τη γνώμη τη δικιά του. Ο ένας σου λέει μην τρέξεις, ο άλλος σου λέει μην τρέξεις. Εγώ από τη δικιά μου γνώμη και από τη δικιά μου πείρα σου λέω γέμισε με ενέργεια και χρησιμοποίησε την, όχι σπατάλησε την, χρησιμοποίησε την κατά την ανάγκη που έχεις. Και εκεί είσαι αυτό που πρέπει να είσαι.